Μία σύλληψη δύο πραγματικότητες που πληγώνουν την ίδια την κοινωνία. Η σύλληψη του εν ενεργεία αστυνομικού σε υπηρεσία του Ηρακλείου, ο οποίος οδηγούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε εναντί αμοιβής κατά παράβαση της νομοθεσίας ασθενής, φέρνει στο φως αφενός τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, ακόμα και για να μεταφερθούν στα νοσοκομεία, και από την άλλη την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και οι αστυνομικοί. Η εκχώρηση των δευτερογενών μεταφορών θα πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και της πολιτείας. Στο έδαφος της ιδιωτικοποίησης των διακομιδών αναπτύσσονται και τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν έκανε κάποιο έγκλημα ο συνάδελφος, δεν πουλούσε ούτε ναρκωτικά, ούτε όπλα, ούτε τίποτα. Μια δεύτερη δουλειά έκανε να ζει στην οικογένειά του, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε ο αστυνομικός συνήθως οτιδήποτε και να κάνει απαγορεύεται. Δεν μπορεί να κάνει το οτιδήποτε αν δεν υπάρχει έγκριση από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, και να δούμε πόσες εγκρίσεις, πόσες αιτήσεις μάλλον γίνονται στον αρχηγό και πόσες εγκρίνονται από αυτές. Ο 47χρονος αστυνομικός που υπηρετεί στο Ηράκλειο συνελήφθη χθες Παρασκευή στα πλαίσια του αυτοφόρου να οδηγεί το ασθενοφόρο, το οποίο έκανε τη συγκεκριμένη μεταφορά κατά παράβαση της νομοθεσίας εναντί αμοιβής. Αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να μεταφερθεί αυτή η ευθύνη στα ίδια τα νοσοκομεία, να ανασυσταθούν οι θέσεις των οδηγών των ασθενοφόρων και αυτή η υπηρεσία να είναι δημόσια, δωρεάν και κρατική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα έγιναν μετά από καταγγελία. Δεν ήταν καταγγελίες εναντίον του αστυνομικού, δεν ήταν εναντίον της εταιρείας του ασθενοφόρου. Ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την ασθενή, μια αστυνομικό υποκάλυψη, και κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το εφημερεύον νοσοκομείο έγινε έλεγχος με τους συναδέρφους του οδηγού να βρίσκουν στην κατοχή της συνοδού του ασθενοφόρου τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα που είχε παραλάβει για τη διακομιδή της ασθενούς, αλλά και τον συνάδελφό τους που εκτελούσε χρέη οδηγού. Όταν κάποιος κάνει delivery, όταν κάποιος οδηγάει ένα όχημα, όταν κάνει μια δεύτερη δουλειά που δεν εκμεταλλεύεται την αστυνομική του ιδιότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, ο μισθός δεν επαρκεί και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο τον τελευταίο καιρό. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν με τον ίδιο να οδηγείται στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα με τις κατηγορίες της απασχόλησης σε άλλο επάγγελμα, υποκλοπή μεταφορικού έργου και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης ασθενοφόρου. Έχουμε ένα μισθό 12 μήνες το χρόνο. Πώς μπορούμε να ζήσουμε εμείς την οικογένειά μας? Και μην νομίζετε ότι οι μισθοί του αστυνομικού είναι φανταστεροί και τρανταχτεί όσο πολλοί πιστεύουν. Όταν ο μέσος αστυνομικός παίρνει γύρω στα 8 με 9 εκατοστάρικα και μόνο την ίδια του πλέον συνέδρες με την μία γκαρσονιέρα για ένα διάρρη είναι 550 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς ωστόσο να έχει ξεμπλέξει, αφού εκκρεμεί και ο πειθαρχικός ελεγχός του, ενώ σε εξέλιξη είναι και η προκαταρτική εξέταση. Το αν κάποιος συνάδελφος, κατά τη γνώμη μου, κάνει μια δεύτερη εργασία, μπορεί να δουλεύει και 16 ώρες τη μέρα για να ζήσει, για μένα δεν είναι ανήθικο. Για μένα κρούει τον κόδωνα της κοινωνίας να κάτσει με επανεξετάσεις τους μισθούς της αστυνομίας. Να δει πού υπάρχει το πρόβλημα. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι εκπροσωποί τους, η πολιτεία από τη μια του ζητά να είναι στην πρώτη γραμμή και από την άλλη τους αφήνει έκθετους τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. Αν αναλογιστούμε τα χρόνια ένας αστυνομικός που υπηρετεί, τις στολές ακόμα και τον εξοπλισμό του, τον αγοράζει εκείνος από την τσέπη του. Σου χορηγεί το σώμα με ναι μεν κάποια υλικά, πλην όμως δεν είναι αυτά τα υλικά που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας.